Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Κυριακής, είναι 21 του μηνός Ιανουαρίου. Είμαστε μαζί και απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start για να καταγράψουμε και σήμερα το βράδυ τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Μια ειδησιογραφία που σε κεντρικό επίπεδο έχει όλες αυτές τις δημόσιες στα κόμματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής εν ώψη των ευρωεκλογών, αλλά και σε τοπικό επίπεδο έχουμε ενδιαφέρουσες δράσεις και δεδομένα. Σε σχέση με χρόνια ζητήματα και προβλήματα που τα συζητάμε, τα καταγράφουμε και τα προσεγγίζουμε μήνες τώρα από την ροή του ενημερωτικού προγράμματος του Start. Ξεκινάμε τις ευρωεκλογές. Όπως σημειώνει ο σημερινός κυριακάτικος αθηναϊκός τύπος, το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πορεία προς τις ευρωεκλογές. Είναι στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όταν το κόμμα του μετράει τις πρώτες και μάλιστα πολύ δυνατές κομματικές διαφωνίες με αφορμή το νομοθέτημα για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ανεβάζει σταδιακά ταχύτητα ο κομματικός μηχανισμός στη Νέα Δημοκρατία, καθώς σε λιγότερους από 5 μήνες θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές. Στην κυβέρνηση έχουν ήδη χαράξει τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα και εστιάζουν στο διακύβευμα της επικείμενης αναμέτρησης. Θα πιστοποιήσουμε και πάλι στην κάλπη της 9ης Ιουνίου ποια είναι η μεγάλη προοδευτική ευρωπαϊκή παράταξη. Αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας, σήμερα προσφάτως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην Αγία Παρασκευή. Οι κινήσεις που θα γίνουν τους επόμενους μήνες από το γαλάζιο στρατόπεδο είναι εστιασμένες σε 4 βασικά σημεία. Πρώτον, κλείσιμο των δύσκολων θεμάτων μέσα στο χειμώνα, προκειμένου στη συνέχεια να υπάρξει καθαρός δρόμος μέχρι τις ευρωεκλογές. Το Μαξίμου επιταχύνει την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, που θα έχει περάσει από τη Βουλή μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Από την κυβέρνηση θέλουν να συνεχίσουν τα ανοίγματα προς το κεντρό κοινό, ωστόσο παράλληλα δεν θέλουν να χάσουν ένα παραδοσιακό ακροατήριο, το οποίο πολιορκούν τα κόμματα τα οποία κινούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι αναμένονται και ανακοινώσεις για τη στήριξη της οικογένειας, με προτεραιότητα να δίνεται μεταξύ άλλων στο στεγαστικό πρόγραμμα και τα νέα ζευγάρια. Δεύτερον, έμφαση στο τρίπτυχο οικονομία-καθημερινότητα-μεταρρυθμίσεις. Το βάρος πέφτει στη λήψη μέτρων για την ακρίβεια σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, την υγεία και την παιδεία, αλλά και στην ψήφιση μιας σειράς κρίσιμων νομοσχεδίων, όπως για παράδειγμα η καθιέρωση επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές, μη κρατικά πανεπιστήμια και μέτρα για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Τρίτον, προβολή του κυβερνητικού έργου. Στο πλαίσιο αυτό θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα οι επισκέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε γειτονιές της Αθήνας, αλλά και οι περιοδίες στην περιφέρεια, όπου θα παρουσιάζονται και τα έργα τα οποία υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Στόχος είναι να αυξηθεί η συσπήρωση στο γαλάζιο στρατόπεδο και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υψηλών ποσοστών αποχής ή και μιας χαλαρής ψήφου. Τέταρτον, επισήμανση της κρισιμότητας των επικείμενων ευρωεκλογών. Αυτό που θα υπογραμμίζεται όλο και εντονότερα από το κυβερνών κόμμα είναι πως δεν υπάρχουν περιθώρια για ψήφο διαμαρτυρίας. Ειδικότερα θα τονίζεται πως πρέπει να πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο πρόσωπα που να μπορούν να δώσουν κρίσιμες μάχες για τη χώρα και δεν πρέπει να υπάρξουν πειράματα. Παράλληλα, θα επισημαίνεται πως χρειάζεται να επιβεβαιωθεί εκ νέου η καθαρή υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας στην πολιτική σκηνή, ώστε να υλοποιηθεί αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ονομάσει ως πολυδύναμο εξυγχρονισμό. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την περίφημη επιστολική ψήφο. Τετάρτη. Το νομοθέτημα έρχεται στην Ολομέλεια της Βουλής. Λεπτομέρειες και στοιχεία στο ρεπορτάζ. Την Τετάρτη αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για την επιστολική ψήφο, με τους αρχηγούς να παρεμβαίνουν στη συζήτηση την προσεχή Τρίτη. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που διαφημίστηκε αρκετά από την Νέα Δημοκρατία και μόλον ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν στην αρμόδια επιτροπή, διατηρούν αρκετές επιφυλάξεις ως προς την καθολικότητα της ψήφου και τη διαδικασία. Ήδη η Χαριλάου Τρικούπη κατέθεσε τροπολογία προτείνοντας να μην επιτρέπεται σε όλους τους εκλογείς εντός επικράτειας να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές με επιστολική ψήφο, αλλά να δοθεί συγκεκριμένη δυνατότητα μόνο σε ειδικές κατηγορίες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες, οι φοιτητές και οι εποχικοί εργάτες, καθώς και σε όλους τους απόδημους. Τα ζητήματα ουσιαστικά τα οποία προκύπτουν είναι δύο, για τα οποία ηγείρει ερωτήματα και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Η εξακρίβωση της ταυτότητας του εκλογέα επί της ουσίας δημιουργείται προβληματισμός ως προς τη δυνατότητα εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου για την παραλαβή και αποστολή του φακέλου.
Επίσης, η ευθύνη του αναδόχου ή των αναδόχων παροχής ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορικών υπηρεσιών ως προς την εξακρίβωση της ταυτότητας του εκλογέα πρέπει να ισχύει ακέραια τόσο για την παραλαβή όσο και για την αποστολή του φακέλου για τους εκλογείς εντός και εκτός της επικράτειας. Με άλλα λόγια, το βασικό πρόβλημα είναι τι γίνεται σε περίπτωση που η εταιρεία η οποία θα αναλάβει το έργο δεν καταφέρει να το φέρει εις πέρας. Από την πλευρά της, η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως θεωρεί ότι αυτά τα ζητήματα έχουν λυθεί. Ειδικότερα θα απαιτούνται κωδικοί τάξης, ενώ θα υπάρχει κωδικός ασφαλείας στο κινητό τηλέφωνο και τέλος ειδικό σύστημα παρακολούθησης του φακέλου από τον κάθε πολίτη. Στο Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζουν ήδη τη δημιουργία μιας πλατφόρμας, η οποία θα ανοίξει λίγο αφού το ψηφιστεί το νομοσχέδιο, όπου θα δηλώνουν οι πολίτες εάν θέλουν να ψηφίσουν επιστολικά στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Προς τα τέλη Απριλίου θα φύγουν οι φάκελοι για να φτάσουν στους εκλογείς, προκειμένου να σταλούν πίσω για να καταμετρηθούν όταν θα κλείσουν οι κάλπες. Για να γίνει δεκτή η ψήφος, το μόνο προαπαιτούμενο είναι να επιστρέψει η επιστολική ψήφος και να έχει φτάσει μέχρι την παραμονή των εκλογών, το Σάββατο δηλαδή, 8 Ιουνίου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου οι βουλευτές του κόμματος αλλά και ευρωβουλευτές βρέθηκαν σε σπέτσες στο σπίτι του Στέφανου Κασελάκη, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με ενημέρωση αλλά ταυτόχρονα και με την θεώρηση των πραγμάτων έτσι όπως εξελίσσονται και στο σωματικό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει το ρεπορτάζ του σημερινού Αθηναϊκού Τύπου ότι οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, οι πηγές δηλαδή της Κουμουνδούρου, υποστηρίζουν ότι ήταν ένα δημιουργικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καθώς εκτονώθηκαν εντάσεις που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου διήρκησε η μαραθώνια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στο εξοχικό του Στέφανο Κασελάκη στις Πέτσες. Η δεύτερη μέρα αυτής της διαβούλευσης είναι και η τελευταία, καθώς ανηλυμένες υποχρεώσεις αλλά και ο καιρός που χαλάει με ενδεχόμενο απαγορευτικό απόπλου οδηγούν στην ολοκλήρωση αυτής της διήμερης συζήτησης, την οποία όλοι χαρακτηρίζουν πολύ παραγωγική. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Open, δύο είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρούν ότι το διήμερο στεύθηκε με επιτυχία. Ο πρώτος είναι πως είναι εμφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει να διαμορφώσει μια κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτή στην οποία ο Στέφανος Κασελάκης δίνει τίτλο «Εθνικό σχέδιο για το ελληνικό όνειρο». Και την ίδια ώρα αυτή η συνάντηση λειτουργεί ως βαλβίδα εκτόνωσης σε μια φορτισμένη ατμόσφαιρα η οποία έχει διαμορφωθεί το προηγούμενο διάστημα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολιτικά τέθηκαν ζητήματα όπως τα εργασιακά από τον κύριο Γαβρίλο με έμφαση στις συλλογικές συμβάσεις, θέματα οικονομίας από τον Νίκο Παπά, εξωτερικής πολιτικής από τη Ρένα Δούρου, δημόσιας παιδείας από την κυρία Λινού που παρουσίασε τις προτάσεις αλλά και τη δική της εμπειρία από το Χάρβαρντ αλλά και του Όθωνα Ηλιόπουλου. Οι προτάσεις φυσικά ήταν υπέρ της ενίσχυσης του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Όλοι διατύπωσαν πάρα πολύ δυνατά τη θέση τους απέναντι στα κυβερνητικά σχέδια για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Όσον αφορά στο εσωκομματικό πεδίο, όλοι οι βουλευτές εξηγούν στις συζητήσεις τους ότι είναι το κλίμα διαφορετικό, η συνεργασία πολύ καλύτερη και πιθανότατο το επόμενο διάστημα να δούμε μεγαλύτερη όθηση και πυκνότητα στις αναρτήσεις των βουλευτών, καθώς συζητήθηκαν και τρόποι για να ενισχυθεί η παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και συνολικά για την εικόνα του κόμματος. Η διαβούλευση του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε το γεγονός των ημερών στο νησί, του οποίου η δήμαρχος έστειλε μια ανθοδέσμη στον Στέφανο Κασελάκη, ενώ αντιδήμαρχος έστειλε δώρα στους βουλευτές. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με το γρίφο που καλούνται τα νοικοκυριά να επιλέξουν με αυτά τα τιμολόγια του ρεύματος, τα οποία μάλιστα έχουν και διαφορετικές τιμές αναπάροχο και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν μια κατάσταση η οποία ως τιμή ενέργεια είναι πανάκριβη και το τι θα επιλέξω επίσης είναι κάτι το οποίο μοιάζει με σπασοκεφαλιά για τα μεσαία και τα φτωχά νοικοκυριά. Έχουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το νέο τιμολόγιο ρεύματος στο ρεπορτάζ της Δώρας Σπρέα. Ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους ρεύματος ταράζει τα νερά φέρνοντας νέα οικονομικότερη πρόταση που όμως είναι εκτός πλαισίου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές του Open έρχεται ένα πέμπτο ευέλικτο χρωματιστό τιμολόγιο με χαμηλότερη τιμή αυτή τη στιγμή, το οποίο ήδη κερδίζει έδαφος. Πρόκειται για ένα οκτάμινο τιμολόγιο, του οποίου η τιμή κλειδώνει στα 12,3.
Μέχρι τώρα είχαμε το πράσινο που είναι μηνιαίο και είναι στα 13,6 λεπτά, ενώ υπάρχει και το 12μηνο μπλε με 14,9 λεπτά. Με επιστολή της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρεμβαίνει λέγοντας όχι. Όμως ο Υπουργός Ενέργειας λέει ναι, διότι εμείς θέλουμε να υπάρχει ο ανταγωνισμός, υποστηρίζει ο κ. Κρέκας, διευκρινίζοντας. Αν η ΡΑΕ επιμείνει, θα αλλάξει το πλαίσιο με υπουργική απόφαση. Στόχος είναι η δυνατότητα νέων πακέτων ανάμεσα στα χρώματα με προϋπόθεση την απόλυτη διαφάνεια. Εν τω μεταξύ, μέχρι τη Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου του 2024, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης σε πολίτες που χρησιμοποιούν ρεύμα για τη θέρμανσή τους. Τη σχετική απόφαση υπογράφων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Κυλακάκης και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρας Δούκου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους ηλεκτρονικά μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση των κωδικών TaxisNet. Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης με ηλεκτρισμό αφορά σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγκαμα, ή σε κατάσταση χειρίας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή ενδιαστάσει ή διασυγχυμένα, τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη, είτε μισθώνεται, είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Εξαιρούνται από τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης θέρμανσης με ηλεκτρισμό οι δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης άλλων πηγών, στους οποίους έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις που υπέβαλαν για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024, όπως και του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Διευκρινίζεται πως δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως και για περισσότερες της μιας αίτησης από τον ίδιο αφημί. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν έκτακτη ενίσχυση, η οποία κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ για όλη την περίοδο εφαρμογής του μέτρου, δηλαδή από 1η-1η του 2024 έως 31η-3η του 2024. Το ποσό χορηγείται σε έναντι ή εκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος εκδίδεται από τον εκάστοτε προμηθευτή. Γι' αυτό το σκοπό αξιοποιούνται δεδομένα που αφορούν στους ταχυδρομικούς κώδικες, στους δήμους και τους οικισμούς της χώρας. Πρόκειται για τις βαθμοημέρες που αποτελούν δείκτη για τη δρυμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτηρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του. Καλησπέρα στον Γιάννη Παργινό. Μαζί μας για να σχολιάσουμε την ειδησιογραφία και να σταθούμε στα βασικά της σημεία, την πολιτική ειδησιογραφία. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Τι εικόνα έχεις από αυτά τα οποία εξελίχθηκαν στις Πέτσες? Σπύρο μου, η κακά τα ψέματα. Στις Πέτσες ήταν ένα τριήμερο, μπορώ να το χαρακτηρίσω ήρεμο, γαλήνιο, συναντηλφικό, συντροφικό. Το ερώτημα είναι κατά πόσον αυτό ήταν πολιτικά δημιουργικό. Ο Στέφανος Κασελάκης, ένας άνετος οικοδεσπότης, κέρδισε μια μάχη επιβάλλοντας τους δικούς του όρους. Όποιος δεν έρθει θα έχει συνέπειες, με αποτέλεσμα να πάνε όλοι. Αλλά μετά την ανακοχή σκέψης όλων, περιστρέφονται στις 10 του μηνός Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, την επόμενη των ευρωεκλογών που θα κρίνουν το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του Προέδρου. Τώρα από μετά τις Πέτσες, από αύριο, από τώρα που μιλάμε, μέχρι και την Παρασκευή 8 του μηνός Ιουνίου, τι θα υπάρξει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ως πρόγραμμα εναλλακτικής διακυβέρνησης, σαφές, εφικτό, ακριβώς κοστολογημένο και πιστικό? Και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πορεύονται με το βλέμμα στο εσωκομματικό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή οι εντάσεις, μου, οι διαφοροποιήσεις η πιθανόν εκεί, πιθανόν αυτές να δημιουργήσουν μια πολιτική ατζέντα. Από όταν άγγιξε το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, αντιμετωπίζει το εσωτερικό της έναν διχασμό. Διχασμό σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά και μια αντιπαλότητα σε επίπεδο κοινωνίας, σε μεγάλο ποσοστό οι Έλληνες να μην δέχονται το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Ο διχασμός όμως δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση. Περνάει και στο ΣΥΡΙΖΑ, περνάει και στο ΠΑΣΟΚ. Επομένως το ερώτημα αλλά δεν φαίνεται να παράταξη. Περνάει, Γιάννη μου, αλλά δεν φαίνεται να έχει ένταση. Δηλαδή ο κύριος Παρασκευαΐδης είναι ένας βουλευτής από τους τόσους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται ακόμη και ο Πολάκης που εξέφρασε μια διαφορετική προσέγγιση.
ότι εγώ και εσύ είμαστε υπέρ του νομοθετήματος. Ναι. Κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι όλα κυλούν ορμάλωας. Όμως είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, όλοι φοβούνται την αντιπολίτευση του Ράσου. Δεν θα την ήθελε κανένα κόμμα απέναντί του. Και κυρίως η Νέα Δημοκρατία, γιατί στη Νέα Δημοκρατία η κοινωνική της βάση είναι, πώς να το πω, πιο δεμένη με την Εκκλησία. Ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου στον ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται πως το θέμα του γάμου των ομόφυλων ήταν ζήτημα ταυτοτικό και σε κάθε περίπτωση πάγια και διαχρονική θέση του συνόλου των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Τα πράγματα δεν είναι και πολύ ανέφελα. Και αυτό διότι εμφανίζονται και εκφράζονται επιφυλάξεις από κορυφαία και υψηλόβαθμα στελέχη. Άλλο που δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Πάντως, Γιάννη, ο Μητσοτάκης έχει δείξει στιβαρότητα σε όλη αυτήν την ιστορία. Εννοείται. Δεν οπισθοχωρεί. Δηλαδή, εδώ έδειξε πυγμή. Με την επιμονή του κυρίου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού της χώρας, να περάσει το συγκεκριμένο νομοθέτημα παρά τις αντεθέσεις, τις σκληρές αντιδράσεις στο ισοκομματικό του πεδίο. Άρα το ερώτημα τι θα γίνει μετά τις ευρωεκλογές απλώνεται και από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει σαφώς προβλήματα και στην Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη. Απλώνεται και στην δεξιά όχθη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς πολλές φήμες επιμένουν, θέλουν και οι δημοσκοπήσεις το αναδεικνύουν ότι ένα ποσοστό της τάξης του 15 με 16% είναι πρόθυμο να στηρίξει μια νέα παράταξη, ένα νέο κόμμα στην δεξιά όχθη της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό ακριβώς το έβριμα των δημοσκοπήσεων στέκονται ή φαίνονται, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, τα διάφορα σενάρια τα οποία θέλουν να διαφοροποιείται ο κύριος Βορύδης. Καταλαβαίνεις, Σπύρο μου, ότι η περίοδος... Αλλά ο κύριος Βορύδης μίλησε για ενότητα της παράταξης προχθές. Είναι πάρα πολύ ρευστή, διότι μέσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, τα σκληρά οικονομικά προβλήματα, μέσα σε ένα σύστημα υγείας το οποίο και αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα, με τους αγρότες να βγαίνουν στους δρόμους και κυρίως εκείνοι της Θεσσαλίας που πραγματικά έχουν πληγεί από τις θεομηνίες και πολλά άλλα, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά, αν δράσουν και αντιδράσουν σωρευτικά, δημιουργούν προβλήματα στο σύνολο του πολιτικού μας σκηνικού. Επομένως, η πρώτη κάλπη που έρχεται, η κάλπη του Ιουνίου, της 10ης του μηνός Ιουνίου, η Ευρωκάλπη, θα κρίνει πολλά για όλα τα κόμματα και για όλους τους κομματικούς. Καλό βράδυ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε τώρα στα θέματα της τοπικής ειδησιογραφίας και θα πάμε σε ένα από τα χωριά της Μέσης Κέρκυρας. Και το θέμα το οποίο κάνουμε είναι αποτέλεσμα καταγγελιών που έφτασαν εδώ στο ΣΤΑΡΤ. Προσέξτε. Ξεκίνησε ένα έργο υδροδότησης από την Διαδημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Κέρκυρας εδώ και ένα και πλέον χρόνο που έχει υπογραφεί η συγκεκριμένη ανάθεση εργολαβίας. Εδώ και περίπου 2-2,5 μήνες έχει σκαφτεί ο δρόμος για να περάσουν σωληνώσεις προς το Βάτο. Ωστόσο, το έργο έχει μείνει πιδελές, ο δρόμος παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, τα λεωφορεία δεν φτάνουν στον οικισμό, με αποτέλεσμα τα παιδιά και όλοι οι κάτοικοι του χωριού να κατεβαίνουν στον κεντρικό οδικό δίκτυο σε μια απόσταση ικανή για να μπορέσουν να πάρουν το λεωφορείο του υπεραστικού χτέλ για να κινηθούν προς την πόλη της Κέρκυρας. Γενικότερα, η εικόνα που κατέγραψε σήμερα το ΣΤΑΡΤ είναι μια εικόνα η οποία δείχνει μια ξεχασμένη εργολαβία ή τουλάχιστον δείχνει μια ασέβεια προς τις ανάγκες και τις πραγματικότητες των κατοίκων του οικισμού. Θα καταλήξετε στο συμπέρασμά σας βλέποντας το ρεπορτάζ της Δώρας. Την αντίδραση των κατοίκων του Βάτου έχει προκαλέσει η ανοιχτή πληγή του έργου ίδρευσης της ευρύτερης περιοχής, καθώς τα συνεργεία έχουν εδώ και μήνες σκάψει στον ήδη στενό και γεμάτο στροφές δρόμο που οδηγεί στο χωριό,
περιορίζοντας περαιτέρω το εύρος του. Με συνέπεια, όπως λένε οι κάτοικοι, το λεωφορείο του υπεραστικού ΚΤΕΛ να μην μπορεί να προσεγγίσει το κέντρο του χωριού. Αυτό έχει ως συνέπεια, συχνά υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες, οι μαθητές αλλά και οι ηλικιωμένοι κάτοικοι του ΒΑΤΟΥ να αναγκάζονται να διανύουν μια αρκετά μεγάλη απόσταση, προκειμένου να βρεθούν στη στάση του ΚΤΕΛ στο κεντρικό δρόμο για να επιβιβαστούν στο λεωφορείο που τους μεταφέρει στην πόλη της Κέρκυρας. Για αδιευκρίνιστους λόγους μέχρι στιγμής, τα τεχνικά συνεργεία έχουν ανοίξει τα λούκια μήκους αρκετών χιλιόμετρων για να περάσει ο αγωγός ίδρυυσης, όμως οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ήταν στις 4 Δεκεμβρίου του 2022, όταν στα γραφεία της ΔΕΙΑΚ είχε υπογραφεί το έργο ίδρυυσης οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων και ειδικότερα των Συναράδων, του Πέλεκα, του Αγίου Ιωάννη, του Κοκκινιού, των Ερμόνων αλλά και του ΒΑΤΟΥ. Κάτοικοι όμως του ΒΑΤΟΥ υποστηρίζουν ότι δεν ρωτήθηκαν καν για ένα έργο αχρίαστο, αφού τα σπίτια τους υδροδοτούνται κανονικά από πηγή της περιοχής, λένε. Να σημειωθεί επίσης ότι, σύμφωνα με τη σύμβαση, το συγκεκριμένο έργο είχε χρόνο παράδοσης 12 μήνες. Επομένως, θα έπρεπε να έχει ήδη παραδοθεί από τον περασμένο Νοέμβρη. Κανένας δεν μας έχει δώσει εξηγήσεις. Κάνουν ό,τι θέλουν, κυρίως οι ΔΕΙΑΚ, έχουν πάει πάρα πολύ, διαμαρτύρονται. Στη ΔΕΙΑΚ. Ναι. Φωνή βόντος εν διερήμο. Θέλουν, λέει, να συγκεντρώσουν όλα τα νερά σε ένα σημείο. Ωραία. Ναι. Και αν έχουμε έλλειψη, εμείς λένε, θα μας δώσουν, εμείς δεν έχουμε έλλειψη. Δεν ρωτήσανε κανέναν, ούτε ρωτηθήκανε οι κάτοικοι, ούτε ενημερωθήκανε. Ναι. Πάνε και κάνουν ένα έργο, αποκλείουν το χωριό όλο το χειμώνα. Τα παιδάκια του κόσμου φεύγουν από εδώ 6 και 4 το πρωί, το διανοηστέ. Εγώ θέλω να πάω, είμαι γριά γυναίκα, και όπως και εγώ και άλλοι, γιατί καταντήσαμε η κοινωνία γερόντων. Πού να πας το πρωί, πού να πας να κατεβείς κάτω. Πρέπει να κατεβείτε μεγάλη αυτή. 1,5 χιλιόμετρο μετά με αυτό το κρύο. Ναι, ναι, ναι. Ποιος θα πάει. Δεν ανεβαίνει λοιπόν το υπεραστικό ΚΤΕΛ, λέτε, το λεωφορείο του. Εμποδίζει γιατί επειδή είναι σκαμμένο, εάν βρεθεί στο δρόμο του ένα άλλο αυτοκίνητο, δημιουργείται θέμα. Και οι άνθρωποι έχουν εκατομμύρια στο δρόμο. Ναι. Εμείς δεν έχουμε παράπονα από το ΚΤΕΛ, κανένα. Ναι. Ούτε ποτέ κάνανε να πούνε, α, δεν έχει πολύ κόσμο, δεν θα ανεβούμε. Και ένα άτομο και με κανένα πολλές φορές. Το λεωφορείο ανελιπώς ήταν στην πλατεία. Δυσκολία έχει επειδή είναι λίγο στενός ο χώρος, αλλά ποτέ δεν διαμαρτυρηθήκανε. Και δεν είναι αυτή η αιτία. Ποτέ μέχρι να γίνει αυτό το έργο, το έσχος που κάμανε, δεν είχαμε πρόβλημα ποτέ από το ΧΤΕΛ. Ήθελα να ρωτήσω αν θυμάστε πότε έγινε αυτό το έργο, πότε ξεκίνησαν να το κάνουν. Δηλαδή πότε είναι από το καλοκαίρι, αλλά δεν είχαν ανέβει απάνω στο χωριό. Το καλοκαίρι. Ξεκίνησε από το Συναράδε, δεν ξέρω από πού, από εκεί ξεκινήσανε. Ναι. Πήγανε και μέχρι κάτω από το Κοκκίνι. Το Κοκκίνι αρνήθηκε δεν το δέχτηκε. Ναι. Και τώρα τους τελευταίους 2 μήνες έγινε το έργο εδώ, άνοιξαν εδώ. Είναι περίπου. Και γιατί δεν το κλείσανε, δεν το ξέρετε αυτό. Η απάντηση, εφόσον δεν σκάψαμε στο Κοκκίνι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εκεί. Δεν συμφέρει, λέει, να έρθει η βαρέλα με την άσφαλτο. Δεν καλύπτει να φέρει ένα φορτίο με άσφαλτο το δίχτυο. Γιατί αυτό που είναι. Για ένα χωριό και όχι για δύο. Μπράβο. Και ως τότε δεν σκέφτηκε κανείς ότι 3, 5, 2 παιδάκια είναι υποχρεωμένοι. Ένας άνθρωπος που δουλεύει και έχει ένα παιδάκι, 2 παιδάκια. Είναι δυνατόν το πρωί να μην πηγαίνει στη δουλειά του και να κάθεται να μεταφέρει το παιδί του. Αλλά και για εμάς, τους μεγάλους. Εγώ, αν θέλω να πάω σε ένα γιατρό, δεν μπορώ να πάω. Πρέπει να φέρω ταξί, να αγκαζάρω, να κατέβω κάτω. Είναι δυνατόν αυτό να πηγαίνω εγώ 1,5 χιλιόμετρο κάτω. Σωστά. Τώρα που σας ακούνε οι αρμόδιοι, τι έχετε να τους μεταφέρετε, τι τους λέτε. Θα ήθελα να τους πω να φύγουν από τις καρέκλες και να γυρίζουν και να δούνε τις ανάγκες του τόπου. Είμαστε τιμωρία όλο το χειμώνα. Εντάξει, άστε μας τώρα 3-5 άτομα, θα βρούμε αν θα πάμε για τους μεγάλους. Τα παιδάκια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα από το χώρο της τοπικής ειδησιογραφίας. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση αλλά και τις μεταφορές, χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα της τοπικής κοινωνίας, ανάλυσε μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ ο κύριος Ζήκος, ο οποίος είναι δεδεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος και για τα θέματα της παιδείας.
Επιφορτισμένος με τους τομείς της υγείας και της παιδείας, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Ζήκος καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα όπως είναι οι σχολικές μεταφορές. Ιδιαίτερα με τις σοβαρές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο και με δεδομένο ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν άγωνα δρομολόγια, δηλαδή μαθητικές διαδρομές που ενώ έχουν σχεδιαστεί δεν εκτελούνται. Εκτός αυτού, στις άμεσες προτεραιότητες του, ο κ. Ζήκος δηλώνει πως είναι ο καθαρισμός των σχολικών κτηρίων, αλλά και η έγκυρη και αποτελεσματική διαδικασία της κουνουποκτονίας. Αυτή είναι η πρώτη μου στόχη. Αυτό έχω βάλει αυτή τη στιγμή σαν και μάλιστα τις σχολικές μεταφορές σαν πρώτο θέμα. Δηλαδή τι ακριβώς? Πρέπει να κλείσουν όλα τα αγώνα δρομολόγια που υπάρχουν σχολικές μεταφορές. Υπάρχουν αγώνα δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή τα δρομολόγια που εξυπηρετούνται στην Κέρκυρα είναι 165. Μας λείπουν 14 ακόμα. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα τα καταφέρουμε και αυτά. Έχετε ενημερωθεί για το τι τελικά έφταιξε και φέτος είχαμε αυτή τη δυστοκία όσον αφορά στις σχολικές μεταφορές? Καθυστέρηση της προηγούμενης περιφερειακής αρχής. Άρα λοιπόν λέτε ότι οι ευθύνες είναι πολιτικές κατά βάση, ίσως και υπηρεσιακές. Δεν μπορώ να το πω για υπηρεσιακές. Δεν θα ήθελα να κατηγορήσω πραγματικά. Δεν σας είναι το αυτό, κύριε Ζωκά. Απλώς ξέρετε, επειδή ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ καιρό τα παιδιά και οι γονείς, καλό είναι να βρίσκουμε την αιτία του προβλήματος για να διορθώνεται αυτό. Και ταλαιπωρούνται ακόμα. Κοιτάξτε να σας πω. Αυτό που εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθήσω και προσπαθώ είναι να κλείσω το θέμα το περσινό. Ωραία. Και θέλω άμεσα να ξεκινήσει ο καινούργιος διαγωνισμός. Αυτό που θέλω να σας ενημερώσω είναι ότι τον καινούργιο διαγωνισμό για τις σχολικές μεταφορές θα τον κάνω για 3 χρόνια. Έτσι ώστε να μην υπάρχει ταλαιπωρία πλέον. Όπως επίσης και για τις άλλες δύο που σας είπα, για τις σχολικές, για την καθαριότητα των σχολικών κτηρίων και γενικά των κτηρίων, θα γίνει και αυτό για 2 χρόνια. Δεν ξέρω ακόμα για την κουνουποκτονία αν θα γίνει για 2 ή για 1 χρόνο. Είναι πολύ σημαντικές οι δράσεις που μας αναφέρετε. Το ζητούμενο είναι αν υπάρχει και στελεχικό δυναμικό να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια που κάνει. Προσπαθούμε και ο Περιφερειάρχης είναι δίπλα μας και προσπαθούμε για αυτό το θέμα και πραγματικά μέσα σε 5 μέρες νομίζω ότι έχει γίνει μια ενημέρωση και ένας προγραμματισμός πάρα πολύ καλός. Τώρα κυρίες και κύριοι θα σταθούμε σε ένα θέμα το οποίο το είδαμε ως αντικείμενο μιας μεγάλης πανελλαδικής έρευνας να ξεχωρίζει και να αφορά την τοπική κοινωνία και το οποίο ως ζήτημα δείχνει πως το νησί των Φεάκων αντιμετωπίζει ένα διαχρονικό πρόβλημα όσον αφορά την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Δηλαδή, Κέρκυρα καταλαμβάνει μια ξεχωριστή θέση σε αυτές τις πανελλαδικές μετρήσεις και στις αναλύσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Μιλήσαμε με έναν άνθρωπο ο οποίος πολεμάει αυτήν την ιστορία, την παλεύει αυτήν. Ο κύριος Ηλίας Μιχαλαρέας είναι νοσοκομιακός ψυχολόγος, είναι ένας επιστήμονας με μια πολύ, θα λέει κανείς, σοβαρή πορεία το χώρο της απεξάρτησης, περισσότερα στο ρεπορτάζ. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα γενικευμένο πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο, με 2 βασικές αλλαγές. Την αλλαγή στο προφίλ του χρήστη ουσιών, αλλά και την αλλαγή σε ό,τι αφορά τις νέες συνθετικές ουσίες, τις νέες ουσίες πια που χρησιμοποιούν τα παιδιά. Μιλάμε για πολυτοξικομανία, με τη χρήση πολλών παράλληλων ναρκωτικών ουσιών ταυτόχρονα και για συνθετικές ουσίες. Μέσα σε αυτές τις συνθετικές ουσίες συμπεριλαμβάνεται και η συνθετική κάναβης. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι ανησυχητικά, γιατί αυτές οι νέες συνθετικές ουσίες αντιμετωπίζονται δύσκολα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο που συζητάμε, η χρήση κάναβης έχει τυναχθεί, το ποσοστό των παιδιών που μπαίνουν, που χρησιμοποιούν κάναβη, αυξάνεται επικίνδυνα. Όταν απενοχοποιείς, τότε ευθύνεσαι καταρχάς εσύ ως πολιτεία. Από εκεί και πέρα, εκείνο που πρέπει να δούμε είναι αυτό που χρόνια λέμε, ότι οι αιτίες βρίσκονται στη δομή και στη λειτουργία των σημερινών κοινωνιών. Έχουν να κάνουν με τον τρόπο που λειτουργούν οι σημερινές κοινωνίες σήμερα και έχουν να κάνουν με την αποξένωση, με την αλουτρίωση των νέων ανθρώπων, των ανθρώπων γενικότερα σε αυτές τις κοινωνίες, και από εκεί και πέρα παρουσιάζουν υψηλή συνάφεια με την ανεργία, με την οικονομική και πολιτιστική φτώχεια. Και όταν λέω πολιτιστική φτώχεια, εννοώ όλο αυτό το lifestyle
με την ναρκοκουλτούρα που περιέχεται εκεί. Δέστε την τραπ και δέστε τους στίχους για να καταλάβετε τι γίνεται. Εκεί νομιμοποιεί τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Και τρέπει και μαγιά. Ακριβώς. Ναι, ναι. Προτείνεται και προβάλλεται ως τρόπο ζωής. Ως ένας τρόπος ζωής που διαμεσολαβεί τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του και με τους άλλους. Γιατί τα ναρκωτικά είναι διαμεσολάβηση. Ένας αρνητικός τρόπος διαμεσολάβησης στη σχέση με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Παράλληλα όμως με τη χρήση κάναβης, παρατηρείται και μια τρομακτική αύξηση της χρήσης αλκοόλ. Ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες. Τρομακτική, είναι στη μόδα σήμερα το αλκοόλ. Και ιδιαίτερα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση και στον γυναικείο πληθυσμό, στα κορίτσια. Οι ηλικίες, αν δούμε το φάσμα το ηλικιακό, ξεκινάνε από 9 και φτάνουν μέχρι 70 και βάλε. Άρα λοιπόν καλύπτει όλο το φάσμα. Έχουμε παιδιά τα οποία ξεκινάνε χρήση ουσιών από 9 ετών. Είτε είναι αυτό αλκοόλ, είτε είναι εισπνεώμενα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Δεν λέω ότι όλα ξεκινάνε από 9, λέω ότι ξεκινάμε, αν δούμε το φάσμα, από 9 έως και 70 ετών. Οι αιτίες λοιπόν είναι βαθιά κοινωνικές και είναι κοινές για όλες τις ουσίες. Η Δημοτική Αρχή της Βόρειας Κέρκυρας επιμένει στην διάσπαση της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σύνδεψης Αποχέτευσης και στην συγκρότηση μιας ανεξάρτητης δημοτικής επιχείρησης στην Βόρεια Κέρκυρα. Πώς σχολιάζει όμως η αντιπολίτευση το όλο θέμα? Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ενημερωτική ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με επικεφαλή τον Σπύρο Βάρελη σε σχέση με τις θέσεις τις οποίες κατέθεσε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποχώρηση του Δήμου από την Διαδημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας αλλά και για το τεχνικό πρόγραμμα. Θυμίζουμε πως εκφρασμένη από καιρό πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι η αποχώρηση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας από τη ΔΕΙΑΔΚ και η ίδρυση και λειτουργία αυτόνομης ΔΕΙΑ Βόρειας Κέρκυρας. Η απόφαση αυτή ελήφθη στη συνεδρίαση κατά πλειοψηφία με τη σύμφωνη γνώμη και της παράταξης του κ. Βάρελη και βασίστηκε στο ΦΕΚ 4β 11 πρώτου 2024, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα των Δήμων να αποχωρούν από τις ενιαίες διαχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης και να δημιουργούν δικές τους δημοτικές επιχειρήσεις. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμπαράταξης Ανεξάρτητων Πολιτών για τη Βόρεια Κέρκυρα, Σταμάτης Πουλιάσης. Γεγονός είναι ότι υπήρχε μια καθυστέρηση. Εδώ και κάποια χρόνια ο κύριος Δήμαρχος επανειλημμένως έλεγε ότι θα γίνει η αποχώρηση του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας από τη ΔΕΙΑΚ από το 2021. Είχαμε μιλήσει και για Δημοτική Υπηρεσία Ίδρυυσης όσον αφορά με την έννοια το μαξιλαράκι που πρέπει να υπάρχει, γιατί υπάρχουν χρέη, θα σας τα πω παρακάτω. Τελικά και με την πίεση των εργαζομένων λόγω εργασιακών δικαιωμάτων, ενιαίου μισθολογίου κτλ. Που αντιμετωπίζουν, είναι εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, κατέληξε η Δημοτική Αρχή να φέρει ως θέμα προς ψήφιση την αποχώρηση που υπάρχει και ΦΕΚ και την ψήφιση για τη δημιουργία Δημοτικής Επιχείρησης Βόρειας Κέρκυρας. Ένα είναι αυτό. Αυτό εγώ δεν θα το κατηγορήσω, γιατί ο καθένας θέλει να είναι τα του Δήμου του να τα διαχειρίζεται το ίδιος. Απ' την άλλη όμως, παρότι εμείς το ψηφίσαμε, έχουμε να επισημάνουμε, κυρία Ασπρέα, πέρα από τα χρέη που παίρνουμε από τα δάνεια, την τελευταία χρονιά το 2023 με το ζόρι εισπράξαμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η μελέτη προβλέπει ότι για να είναι βιώσιμη εν λόγω ΔΕΙΑ της Βόρειας Κέρκυρας πρέπει να έχει έσοδα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και ας θεωρήσουμε ότι μια μελέτη βάσει των δεδομένων, του πληθυσμού, των υδρομέτρων, των επιχειρήσεων έχει μια λογική βάση και μια ουσία. Από εκεί και πέρα όμως ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας έχει λειτουργικά έξοδα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και ενώ μισθούς, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και όλα αυτά που χρειάζεται μια ΔΕΙΑ, και 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι τα αντλιοστάσια και η ΔΕΗ. Παράλληλα, χρωστάμε 3 με 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην αναλογία μας στη ΔΕΗ, και επειδή η ΔΕΗ, κυρία Ασπρέα, δεν είναι κανένα ευαγές φιλανθρωπικό ίδρυμα, εκτιμώ, προσωπική άποψη βέβαια, ότι δεν θα πάει σε μια ρύθμιση λιγότερο από τα 800.000 ευρώ ανά έτος για να εξοφλήσουμε αυτά. Και παράλληλα, οι οφειλές των συνδημοτών μας για τη Βόρεια Κέρκυρα προς τη ΔΕΙΑ που είναι υποίδρυση είναι 3.905.000 ευρώ. Άρα το εγχείρημα είναι δύσκολο, το εγχείρημα θέλει πολλή δουλειά και ελπίζω, ειλικρινά το ελπίζω, δεν έχουμε καμία, δεν θέλουμε να έχουμε σε αντιπαράθεση γι' αυτό το θέμα με τη Δημοτική Αρχή. Παρόλα αυτά όμως, εκφράσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και παλαιότερα και προχθές
τους προβληματισμούς μας ως προς το εγχείρημα, κυρία Σπρέα. Τώρα θα δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα που έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις των ημερών. Ο μήνας Ιανουάριος, αλλά ακόμη και ο μήνας Φεβρουάριος, είναι οι μήνες όπου κόβονται οι πρωτοχρονιάτικες πίτες των συλλόγων και συλλογικότητων. Ένας από τους πλέον δραστήριους συλλόγους κατοίκων της πόλης Κέρκυρας είναι ο Σύλλογος της Γαρίτσας. Έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του σήμερα και η κάμερα του στάρτηκε εκεί. Πολιτιστικός Σύλλογος Άλσος Γαρίτσας. Μια τρανή απόδειξη πως όταν συλλογικότητες ενωμένα και σταθερά διεκδικούν, μπορούν να πετύχουν πολλά. Και δεν είναι λίγο ότι ένας νεοσύστατος σύλλογος κατόρθωσε να ανατρέψει έναν σχεδιασμό στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης του Άλσους της περιοχής, που περιελάμβανε κοπές δεκάδων δέντρων, ενοχλητικές για την περιοχή εγκαταστάσεις και αλλίωση του χαρακτήρα του Άλσους σε μια περιοχή τοπόσιμο. Αυτά λίγο πολύ συμπεριέλαβε στην ομιλία του ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλέξανδρος Βέργης, καλωσορίζοντας τα μέλη του Συλλόγου και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που κλήθηκαν να γιορτάσουν μαζί τη νέα χρονιά και τους αγώνες του Συλλόγου στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του. Ο κ. Βέργης προειδέασε τους παρισταμένους και για άλλες δράσεις και τους στόχους του Συλλόγου, που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με την άσκηση πίεσης προς τους αρμοδίους για τη συντήρηση του Άλσους, όπως και με θέματα σχετικά με το κτίριο του παλιού 6ου Δημοτικού Σχολείου, αλλά και με την αποκατάσταση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου. Είναι κάτι που ο σύλλογος μας το έχει βάλει σε προτεραιότητα, επειδή είναι και στην περιοχή μας, να λυθεί το θέμα του Εθνικού Σταδίου. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα που μας απασχολούν, θα δώσουμε και αυτό τον αγώνα. Γιατί δεν είναι αγώνας για μας, για τις ηλικίες μας, αλλά είναι αγώνας που είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε για τα παιδιά μας, για το μέλλον του νησιού. Τα δέντρα υπάρχουν από εσάς. Εσείς όλοι αποκτηθήκατε και υπάρχουν εκεί τα δέντρα. Να θυμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι 197 δέντρα από το άλσος της Γαρίτσας και το ανεμόμενο αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχαν. Συν βέβαια την τσιμεντοποίηση η οποία έχει προβληθεί για το ένα στρέμμα οικόπεδο που θα γινόταν το σκέτο. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το σκέτο θέλουμε να γίνει και να γίνει στο άλλο σπηλακό, γιατί τα παιδιά αυτά πρέπει να εκτονώνουν την ενέργειά τους. Τίποτε δεν είναι αδύνατο. Ποιος φανταζόταν ότι σε μια μελέτη η οποία είχε εγκριθεί, στην οποία είχαν εγκριθεί δαπάνες, είχε κοστολογηθεί, είχαν επιμεριστεί αυτές τις δαπάνες, είχαν βγει και τα ανάλογα ποσά και για το σκέιτ και για τα δέντρα. Ποιος θα σκεφτεί ότι ένας νεοσύστατος σύλλογος, ένας μικρός σύλλογος, θα μπορούσε να ανατρέψει όλο αυτό. Και στην νέα Δημοτική Αρχή που μας κάνει την τιμή σήμερα με δύο αντιδημάρχους να παρευρίσκεται εδώ, ότι εμείς θα είμαστε αρρωγή σε όλες τις καλές προσπάθειες τις οποίες θα κάνουμε. Θέλουμε να πετύχουμε. Γιατί αν πετύχει η Δημοτική Αρχή, σημαίνει ότι θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Θα παρακαλέσω την αρχαιότερη των συλλόγων, γιατί πραγματικά η κυρία αυτή έχει μεγάλη εμπειρία σε όλους τους συλλόγους, θα την παρακαλέσω να κόψει την πίτα. Κυρίες και κύριοι, την πίτα του έκοψε και ο ιστιοπλοϊκός όμιλος Κέρκυρας. Και εκεί η κάμερα του Start ήταν παρούσα και κατέγραψε αυτά που οι ιστιοπλόοι της Κέρκυρας ονειρεύονται ή μελετούν ή επιδιώκουν για τη χρονιά του 2024. Στην κατάμεστη από μέλη του και φίλους του ναυταθλητισμού αίθουσά του, ο ιστιοπλοϊκός όμιλος Κερκύρας έκοψε το μεσημέρι την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, θέτοντας υψηλούς στόχους για τη νέα χρονιά.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τα πτυχία των μαθητών των σχολών του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου, ενώ ο γιατρός αιματολόγος του νοσοκομείου και εκπρόσωπος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πανδότης αναφέρθηκαν στη σημασία της εθελοντικής προσφοράς αίματος, καθώς ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κερκύρας ιδρύει τμήμα αιμοδοσίας. Μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, ο πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου, Γιάννης Μαρουλάκης, αναφέρθηκε και στη λειτουργία ενός νέου τμήματος του Ομίλου, Ιστιοπλοείας Τριγώνου, για αθλητές με κινητικές δυσκολίες. Έχουμε πάρει από την Ομοσπονδία 2 σκάφη για αυτό το πρόγραμμα και ξεκινήσαμε ήδη πέρυσι. Φέτος περιμένουμε το να αναπτύξουμε περισσότερο αυτό το τμήμα. Για να ιδρύεται αυτό το τμήμα σημαίνει ότι υπήρχε ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι? Υπήρχε ενδιαφέρον και υπήρχε και ένα πρόγραμμα που έτρεχε από την Ομοσπονδία που αυτό εκμεταλλευτήκαμε και ξεκινήσαμε. Πάντα υπάρχει ενδιαφέρον για άτομα που έχουν μια κινητική δυσκολία να τα βγάλουμε στη θάλασσα και να κάνουν ιστιοπλοεία μαζί μας. Είναι πολύ συγκινητικό γιατί ενώ στη στεριά δυσκολεύονται να κινηθούν, με το μπουν στη θάλασσα και μπουν στο σκαφάκι τους και βγουν και αρχίζουν να ταξιδεύουν, ελευθερώνονται τελείως και κινήσεις. Πλέον δεν δυσκολεύονται να κινηθούν στη θάλασσα και είναι πολύ πιο εύκολο και, πώς να πω, το πω, είναι συγκινητικό. Το άλλο που ξεκινάμε σαν πρόγραμμα φέτος και σαν στόχο είναι να ξεκινήσουμε το τμήμα αιμοδοσίας με τον Πανδότη, ναι, όπου θα δούμε πώς θα πάει. Πιστεύω θα έχει και αυτό μεγάλη συμμετοχή γιατί είναι ένα θέμα που αγγίζει τους πάντες, νομίζω, η αιμοδοσία και η κοινωνική προσφορά, γιατί το θεωρούμε δεδομένο, αλλά όταν κάποια στιγμή χρειαστεί, όλοι ψάχνουμε, ρωτάμε γύρω να βρούμε κάπου μια φιάλη αίμα ή τέλος πάντων δυσκολευόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή. Λοιπόν, καλό είναι να ξέρουμε ότι είμαστε κάποιο σύλλογο που μπορούμε, αν χρειαστούμε λίγο αίμα, να το βρούμε εύκολα. Γενικά, πώς βλέπετε, Πρόεδρε, την πορεία του ναυταθλητισμού στην Κέρκυρα? Η Κέρκυρα έχει μεγάλη παράδοση ναυταθλητισμού. Είναι από τα μέρη στην Ελλάδα που ξεκίνησε ουσιαστικά η ιστιοπλοεία μετά τον Πειραιά, το Τουρκολίμανο. Δηλαδή, η Κέρκυρα ήταν από τα πρώτα νησιά που ξεκίνησαν να κάνουν ιστιοπλοεία. Έχει μεγάλη παράδοση, έχει πολύ καλούς αθλητές. Έχει 4 ομίλους με σημαντικές διακρίσεις στην ιστιοπλοεία. Το καλό είναι ότι έχουμε πολλά τμήματα με μικρά παιδιά, όπου αυτό σημαίνει ότι και στο μέλλον είναι αισιόδοξο ότι θα έχουμε και στο μέλλον αθλητές ιστιοπλοείας. Οπότε, ναι, η Κέρκυρα έχει και παράδοση, έχει και μέλλον στην ιστιοπλοεία. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε, την προσεγγίσαμε, την καταγράψαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Όπως πάντα, πρόγνωση καιρού, διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά μαζί στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Απόψε το βράδυ θα έχουμε τη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε ως κύριο καλεσμένο τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον καθηγητή Ανδρέα Φλόρο. Το αντικείμενο της συζήτησης όμως έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι η περίφημη τεχνητή νοημοσύνη. Γνωρίζοντας το αντικείμενο ως καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αλλά ταυτόχρονα και στη θεωρητική προσέγγιση ενός ακαδημαϊκού, θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε ένα θέμα που αποτελεί πρόκληση για την ανθρωπότητα, όχι στο απότερο μέλλον, αλλά στο άμεσο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί. Επιστρέφει η ηλιοφάνεια αύριο Δευτέρα στην Κέρκυρα, συνοδευόμενη όμως από χαμηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί βορειοανατολική κλιμακούμενη ένταση έως 4 μποφόρ, το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με ένταση που δεν θα ξεπερνά τα 3 μποφόρ, ενώ από το βράδυ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική βορειοανατολική ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει τόσο ως προς τις ελάχιστες, όσο και ως προς τις μέγιστες τιμές της, κειμενόμενη από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Όμως η αίσθησή της θα είναι μέχρι και 2 βαθμούς χαμηλότερη. Τα ποσοστά υγρασίας θα περιοριστούν σημαντικά, κειμενόμενα από 47% έως 92% μόνο όμως προς το βράδυ.